Λόγω της συμμετοχής των Σκοπίων στην Ατλαντική Συμμαχία, οι στρατιωτικές και αμυντικές σχέσεις Σκοπίων και Τουρκίας θα γίνουν ακόμα στενότερες και μέσα στα πλαίσια της συμμαχίας τα Σκόπια θα υποστηρίζουν τις τουρκικές και όχι τις ελληνικές θέσεις. Γι' αυτό άλλωστε και ο Πρωθυπουργός τους φρόντισε αμέσως να επισκεφθεί τον πρόεδρο της Τουρκίας αμέσως μετά τη συμφωνία που υπέγραψε για να διαβεβαιώσει την Τουρκία ότι ο στρατηγικός εταίρος των Σκοπίων παραμένει η Τουρκία και όχι η Ελλάδα. Όλα σας τα επιχειρήματα και όλες σας οι ελπίδες είναι απλώς για να δικαιολογήσετε στον εαυτό σας και στον λαό τη μεγάλη ζημιά που κάνατε στην Ελλάδα. Προδοσία δεν κάνατε, προδότες δεν είστε, αλλά τεράστια ζημιά κάνατε. Ευχαριστώ πολύ.